Radiating feather no immediate end in sight. Άλλαξε μου τον ήχο. Of the Syrian refugees and as we keep reminding the rest of the world that we are operating as one international community. Όπως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είπε, η διεθνής κοινότητα έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτή την κρίση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις επιπτώσεις της κρίσης μόνο όσον αφορά τα γεωπολιτικά ή άλλου είδους ζητήματα. Η Ελλάδα έχει βιώσει από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις της ανθρωπιστικής κρίσης αυτής της κρίσης και επιμένουμε στο να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση με ανθρωπισμό και με βάση τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αξίες. Από τον Ιούλιο έχουμε αντιμετωπίσει ροές μεταναστών πάνω από 900.000, εκ των οποίων οι 500.000 ήταν Σύριοι. Το επαναπροώθηση των προσφύγων και θα πρέπει μέσα από τις ειρηνευτικές συνομιλίες να υπάρξει μία συμφωνία που θα σταματήσει όλες τις εχθροπραξίες στη Συρία. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι προϋποθέσεις για συμφιλίωση και επιστροφή των Σύριων στην πατρίδα τους. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, έχει πάρει ένα ποσό συμβολικό για την αντιμετώπιση του γεγονότος. Αλλά η μάχη η οποία δίνεται από τους Έλληνες πολίτες για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν είναι συμβολική, αλλά ανεκτίμητη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.